Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μία ακόμα εκπομπή Ελλάδα-Ρωσία ξεκινά και σήμερα είναι αφιερωμένη σε ένα εξαιρετικό διπλωμάτη. Είναι αφιερωμένη στον Αλεξέη Ανατολίβιτς Ποπόβ, στο Γενικό Πρόξενο της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μας έκανε την τιμή και μας έδωσε τη χαρά να μας παραχωρήσει συνέντευξη. Κύριε Γενική, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πόσα χρόνια είστε πρόξενος στη Θεσσαλονίκη? Τώρα είμαι στο... συμπληρώνω 7 χρόνια. Ολοκληρώνονται 7 χρόνια? Το Νοέμβριο, αν θα μείνω μέχρι τον Νοέμβριο. Μάλιστα. Ξεκινήσατε την καριέρα σας στη διπλωματική από την Ελλάδα και πότε? Ξεκίνησα από την Ελλάδα το 1973. Αλλά η σχέση μου με την Ελλάδα άρχισε αρκετά νωρίτερα. Θα είπα από το 1958, όταν ο πατέρας μου, Ανατόλης Ποπόβ, απόφυτος της Διπλωματικής Ακαδημίας με γνώση ελληνικών, πήγε στη πρεσβεία μας στην Αθήνα για από το 58 μέχρι 63 με την μητέρα μου. Εγώ όμως δεν πήγα μαζί τους, δεν υπήρχε ρωσικό σχολείο τότε και οι συγκοινωνίες ήταν δύσκολες. Δεν υπήρχε ούτε κατευθείαν αεροπλάνο, ούτε τρένο. Μέσω Παρισίων και ατμοπλοϊκός από την Αγία Πετρούπολη γύρω-γύρω της Ευρώπης στον Πειραιά. Λοιπόν, από τότε στο σπίτι μας εμφανίστηκε Ελλάδα σε μορφή κάρτ ποστάλ, μουσικής, διηγήσεων των γονέων. Και όταν εγώ τέλειωσα το γυμνάσιο το 68, εγώ αποφάσισα να προσπαθήσω, να κάνω μια προσπάθεια να μπω στο Πανεπιστήμιο Διεθνών Σχέσεων. Και εκείνη τη χρονιά ακριβώς δημιουργήθηκε μια ομάδα εκμάθησης ελληνικών και αποφύτησα το 1973 και πριν την αποφύτηση για 6 μήνες πήγα για πρακτική εξάσκηση στην Κύπρο Οκτώβριο του 1972 με αρχές Φεβρουαρίου του 1973, ακόμα πριν από τα γεγονότα. Και από τον Σεπτέμβριο του 1973 πήγα στην πρεσβεία μας στην Αθήνα, στο πρώτο διπλωματικό πόστο, το χαμηλότερο. Πρακτική εξάσκηση στη γλώσσα ή πρακτική εξάσκηση και στα δύο, και στη γλώσσα και στα καθήκοντα? Και στη γλώσσα και στα καθήκοντα. Mm-hmm. Γραπτές μεταφράσεις, προφορικές μεταφράσεις, ανασκοπήσεις του ντόπιου τύπου, μετάφραση των ομιλιών του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, που ήταν μια δύσκολη υπόθεση αφού χρησιμοποιούσε έντονα την εκκλησιαστική γλώσσα που δεν μαθαίναμε εμείς στο Πανεπιστήμιο. Αλλά
τελικά αυτή η εμπειρία μου έδωσε μια καλή βάση για τα ελληνικά μου. Έτσι. Τώρα μπαίνει κάποιος στον πειρασμό να ρωτήσει για το Κυπριακό, αλλά θα το αφήσουμε γιατί θα μιλήσουμε για εσάς. Αλλά πολλοί λένε ότι το Κυπριακό έγινε γιατί φοβόντουσαν τον Μακάριο οι Αμερικάνοι. Φοβόντουσαν μήπως, επειδή είχε πολύ καλές σχέσεις με τη Σοβιετική Ένωση, μήπως τελικά γυρίσει και πάει στους Σοβιετικούς. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι υπήρχε μια, να πούμε, για τους Αμερικανούς μια κάποια άμεση απειλή Ένωσης της Κύπρου με την Σοβιετική Ένωση. Αυτό φυσικά δεν ήταν. Ο Μακάριος ήταν προσωπικότητα, ήταν από τους ιδρυτές του κινήματος των αδεσμεύτων. Uh-huh. Ήταν ο γνωστός τρίτος δρόμος μαζί με τον Γκάντι, μαζί με τον Νασέρ, Μακάριος, ο Τίτο. Ήταν προσωπικότητες που αντιπροσώπευαν την νέα γραμμή και νέα τάση της διεθνής σχέσης. Δηλαδή μια εναλλακτική λύση διέξοδος από την αντιπαράθεση του ψυχρού πολέμου. Και μάλλον αυτό και το κύρος του Προέδρου της Κύπρου δεν βόλευε και τόσο πολύ εκείνους που ήθελαν να μονοπολίσουν την κυριαρχία. Κατανοητό. Έρχεστε το 1973 στην Ελλάδα. Ναι. Για πόσα χρόνια μείνατε στην Ελλάδα? Μέχρι τις αρχές του Μαΐου του 1980. Δηλαδή 6 χρόνια και 7 μήνες περίπου. Ναι. Ήρθατε πριν πέσει η δικτατορία ή λίγο? Ναι, πρόλαβα την δικτατορία του Παπαδοπούλου. Ήμουν μάρτυρας των γεγονότων του Πολυτεχνείου, του ερχομού του Ιωαννίδη, mm-hmm. Ανδρουτσόπουλος, και αυτών των γεγονότων στην Κύπρο, τα οποία προκλουθούσα από την Αθήνα. Είναι κάτι που σας έκανε εντύπωση εκείνο το χρονικό διάστημα? Είναι κάτι που θυμάστε από τότε? Ναι, από τότε εγώ θυμάμαι οπωσδήποτε. Ναι, θυμάμαι την ατμόσφαιρα στην Αθήνα που επικρατούσε όταν ήρθα εγώ τον Σεπτέμβριο και μέχρι την αντιπολίτευση. Ήταν πάρα πολύ ήσυχη πόλη, απόλυτη ησυχία από τις 11 το βράδυ, mm-hmm. Και έτσι μια παράξενη πειθαρχία ακόμα και για εμάς τους Σοβιετικούς. Και φυσικά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Εγώ για πρώτη φορά είδα με τα μάτια μου αυτά που έγραφαν εφημερίδες μας, που γινόταν κάπου στο εξωτερικό, μια εξέγερση. Mm-hmm. Και μετά φυσικά αντιπολίτευση, που θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ήταν μεσημέρι, ήμουνα σπίτι, είχαμε διάλειμμα μέχρι για το φαγητό, ήμουνα σπίτι κοντά στον Άγιο Σπυρίδωνα στο Πανκράτη. Τότε ήμουνα εργένης, ένα μικρό διαμέρισμα, και άκουγα εγώ συνέχεια το ραδιόφωνο και να μάθω τα γεγονότα και να μάθω ελληνικά. Βεβαίως. Και άκουσα τον εκφωνητή να λέει ότι πάρθηκε απόφαση για την μεταβίβαση της εξουσίας στα πολιτικά πρόσωπα, στους πολιτικούς. Εγώ κατάλαβα ότι γίνεται κάτι σοβαρό, βγήκα στους δρόμους και βγήκαν όλοι στα μπαλκόνια τους, οι γείτονες, άρχισε κουβέντα πάνω από τον δρόμο, άκουσες. Εγώ προχώρησα πεζός προς το κέντρο της πόλης, προς το Σταυροδρόμι, βγήκα Ηρώδου του Αττικού με τις Βασιλίσσες Σοφίες, και όταν έφτασα εκεί ήταν πλήθος κόσμου εκεί. Όλοι γιόρταζαν, χαμογελούσαν, και υπήρχε μια τέτοια ενότητα
αδελφοσύνη απίστευτη και ήταν μια έκρηξη χαράς, αισιοδοξίας και ακόμα αγκάλιαζαν και τους αξιωματικούς και τους αστυνόμους. Ήταν χαρά και φυσικά η άφηξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ελληνικό. Εγώ με έναν συνάδελφο εμείς πήγαμε μέχρι εκεί και είδαμε αυτή την πομπή που προχωρούσε τότε με βουλιαγμένες εκεί. Κτίστηκε αργότερα το Συνδρού. Και άρχισε αυτή η πολύ έντολη πολιτική ζωή, εσωτερική, διαμόρφωση καινούργιων κομμάτων, δημοψήφισμα, πρώτες εκλογές, όλα αυτά. Και εντωμεταξύ άρχισε και αναζωογόνηση και ξεπάγωμα των δημιουργών σχέσεων Ελλάδας Σοβιετικής Ένωσης. Και εγώ πήρα μέρος, ну, σαν ακόλουθος πρώτος διπλωμικός βαθμός της πρεσβείας σε αυτό το έργο, σαν ερμηνέας, σαν βοηθός, και ήμουν παρόν στην πρώτη συνάντηση που έγινε στο Υλικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αν θυμάμαι καλά, ήταν 25 Νοεμβρίου το 1976. Mm-hmm. Από την πλευρά μας ήταν επικεφαλής ο πρέσβης μας, ο κύριος Ιβάν Ιβάνοβιτς Ουντάλτσοφ, Μακαρίτης τώρα, και ο κύριος Μπίτσεος που ήταν το υπαρχόν. Και έγινε μια συζήτηση επί όλου του φάσματος των δημιουργών σχέσεων. Και από εκεί, από τότε, άρχισε μια εξέλιξη, ανταλλαγή επισκέψεων ψηλού επίπεδου, επεξεργασία και υπογραφή των δημιουργών συμφωνιών. Πολλές από τις οποίες και μέχρι σήμερα αποτελούν βάση των δημιουργών σχέσεων μεταξύ των χωρών μας. Μάλιστα. Θυμάστε τίποτε άλλο από την Ελλάδα εκείνο τον καιρό, την Ελλάδα της μεταπολίτευσης? Γιατί κάποτε, όπως είχα ρωτήσει, μου είχατε πει ότι νιώθετε ότι υπήρχε μια άνοδος βιομηχανική, μια βιομηχανική εγρήγορση ή όχι? Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν, εγώ θυμάμαι ότι την δεκαετία του 70, ότι υπήρχε μια τάκη, έξαρση της οικονομικής και συγκεκριμένα βιομηχανικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, αφού τη θυμάμαι, προϊόντα της βιομηχανίας ελληνικά, καλής ποιότητας, και υποδήματα και ενδύματα ελληνικά παντού. Και θυμάμαι την ηλεκτροτεχνική παραγωγή, αυτά τα ψυγεία, κουζίνες και άλλα, οι τεντόπιες τότε. Και δηλαδή φαινόταν ότι υπήρχε μια ανάπτυξη. Τότε, ξέρετε, ότι ερχόταν Έλληνες μετανάστες, επέστρεφαν στην Ελλάδα από τη Γερμανία, που δούλεψαν στα γνωστά αυτά τα εργοστάσια, με λεφτά, άνοιγαν δουλειές, αγόραζαν ταξί, άνοιγαν μαγαζιά, και υπήρχε μια έτσι, να πούμε, αναβρασμός οικονομικός, ο οποίος σιγά σιγά δυστυχώς πήρε μια άλλη κατεύθυνση. Κόπασε. Ναι, κόπασε όταν εμφανίστηκαν δανεισμένα λεφτά. Μάλιστα. Όταν φάνηκαν τα δανεικά. Ναι, τα δανεικά. Με τα πραγματικά λεφτά, ποια χαρά πήγαιναν τα δανεικά. Χαλάρωσε το κοινό. Αυτό είναι φυσιολογικό για κάθε χώρα. Ναι, όταν παίρνει δανεικά να χαλαρώνει. Να χαλαρώνει. Γιατί είχε εύκολα χρήματα. Ναι. Και σπούδασαν με αυτά τα λεφτά φυσικά τα παιδιά, αλλά τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Καλώς. Εσείς πότε παντρευτήκατε? Παντρευτήκατε εκείνη την περίοδο? Εκείνη τότε στην Αθήνα εγώ παντρεύτηκα το 1974. Συνάδελφος. Συνάδελφος της πρεσβείας, ναι, που ήρθε χωριστά από μένα, σχεδόν ταυτόχρονα, ένα μήνα αργότερα.
και γνωριστήκαμε και προλάβαμε να κάνουμε τους γάμους μας λίγες μέρες, μια εβδομάδα πριν το πραξικόπημα στην Κύπρο, πριν να αρχίσουν όλα αυτά. Αλλιώς θα έπρεπε να αναβάλουμε. Γιατί? Γιατί δεν ήταν καιρό για τέτοια πράγματα. Δεν ήταν καιρό για γάμους. Κατά και γάμους τελετές, αφού ήταν οργασμός δουλειά στην πρεσβεία. Προκολουθούσαμε και περιγράφαμε τα γεγονότα και το Κυπριακό ήταν... Ο ρόλος σας ήταν ρόλος παρατηρητή μόνο τότε και τον καιρό? Ναι, όπως κάθε πρεσβεία είναι παρατηρητής και συμμετάσχει, περιγράφει και ενημερώνει την πρωτεύουσα και όσον αφορά το ενεργό ρόλο είναι όσον αφορά την προώθηση των διμερών σχέσεων. Οργανωτικός, πολιτικός ρόλος. Γιατί πιθανότατα η Αμερικανική πρεσβεία δεν ήταν τόσο απαθής εκείνο το χρονικό διάστημα. Δεν ήταν μόνο παρατηρητής, φαντάζομαι. Ή και η Αμερικανική πρεσβεία ήταν παρατηρητής στο γεγονός. Καλύτερα να ρωτήσετε τους διπλωμάτες της Αμερικανικής πρεσβείας εκείνης της εποχής. Αλλά να σας πω ότι όλες οι πρεσβείες τότε ήταν σε εγρήγορση και αφού αλλιώς δεν μπορούσε και να είναι, αφού οι κυβερνήσεις μας ήθελαν ενημέρωση και προτάσεις, τι να κάνει, πώς θα είναι τώρα δημιουργείς σχέσεις, πώς να προχωρήσουν και τέτοια. Σπουδάσατε ελληνικά? Ναι, σπούδασα ελληνικά. Πήρατε ειδικότητα στην Ελλάδα από ό,τι φαίνεται? Ναι, οι δύο γλώσσες σπούδασα, είναι ελληνικά και αγγλικά, αλλά περισσότερες ώρες κάναμε ελληνικά και ήμασταν 8 άτομα. Τελικά. Και όσες φορές δεν ήσασταν στην Ιστρία Ελληνική, στην Κυπριακή Πρεσβεία, ήσασταν σε αντίστοιχη θέση του Υπουργείου Εξωτερικών στη Μόσχα. Ναι, ήμουν πάντα. Σε θέσεις για τα Βαλκάνια ή για την Κύπρο ή για την Ελλάδα. Ναι, πάντα έμεινα εγώ στην διεύθυνση που κάποτε ήταν διεύθυνση των Βαλκανίων, μετά πέμπτη διεύθυνση, πρώτη, τρίτη, μόλις τις αλλαγές, αλλά ουσιαστικά Βαλκανική διεύθυνση και κατά καιρούς, εργάζοντας στη Μόσχα, ήμουν υπεύθυνος για τις δημιουργικές σχέσεις της Σοβιετικής Ένωσης μετά της Ρωσίας, με ενάλλαξ με την Ελλάδα, Ελλάδα-Κύπρος, Τουρκία-Αλβανία, Ρουμανία-Βουλγαρία. Καλώς. Μέχρι το 80 λοιπόν ήσασταν στην Ελλάδα. Μετά το 80 Μετά το 80, δύο χρόνια στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο τμήμα Ελλάδα-Κύπρος και μετά από αυτό πήγα το 82 μέχρι 88 στην Λευκοσία, στην πρεσβεία μας. Εκεί έζησα από τα χρόνια της Περιστρόικας. Παρακολούθησα όλα τα γεγονότα όταν ένας μετά τον άλλον πέθαναν οι γενικοί γραμματείς δικοί μας και ήρθε ο Γκορμπατσόφ και εγώ επέστρεψα το 88 και ήταν δύσκολα χρόνια για την χώρα μας, η ζωή στην Μόσχα ήταν δύσκολη, ελλείψεις και έκατσα εκεί στη Μόσχα μέχρι το 91. Και έφυγα τον Ιούλιο του 1991 για την Αθήνα σαν σύμβουλος της πρεσβείας, ουσιαστικά πριν από τα γεγονότα του Αυγούστου του 1991, πριν από αυτήν την Επιτροπή Εκτάκτων Αναγκών, ΓΚΧΠ και όλων αυτών των γεγονότων και ήμουν μάρτυρας εκεί, από έξω μάρτυρος της διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης, δημιουργίας του καινούριου ρωσικού κράτους και πήρα μέρος στην τελετή τότε που κατεβάζαμε την Σοβιετική σημαία και ανεβάζαμε την καινούργια τότε για μας την σημαία της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ήταν μια συγκλονιστική, πρέπει να πω, στιγμή, αφού μέχρι
την ηλικία 40 χρονών έζησα στην Σοβιετική Ένωση με όλες τις συνέπειες για... Και όλες τις παραστάσεις. Για μένα, ναι, όλες τις παραστάσεις. Από στην Κύπρο θυμάστε κάτι την πρώτη σας περίοδο που σας έχει κάνει εντύπωση? Ναι, Κύπρος, Λευκοσία τότε, η πρώτη εντύπωση μας ξύπνησαν κόκορες στην Λευκοσία. Και πήγαμε πίσω στην δουλειά και μας με γραβάτες και κοστιούμια και έκανε, ακόμα και τον Οκτώβριο έκανε πάρα πολύ ζέστη. Τα κοστιούμια μας φυσικά ήταν χειμερινά, ήρθαμε από τη Ρωσία. Και με περίεργεια μας κοιτούσαν οι Κύπροι, αφού εκείνοι ακόμα και τότε κυκλοφορούσαν με αυτοκίνητο και όχι πίζει. Αλλά ήμουν μάρτυρας των αλλαγών που έγιναν. Όταν άρχισαν τα γεγονότα στο Λίβανο, πόλεμος, πολλοί πλούσιοι Λιβανέζοι, ξέρετε, ήρθαν στην Κύπρο, έφεραν τις οικογένειες. Μαζί με αυτούς ήρθαν και λεφτά και ζήτηση στα ακίνητα. Και Κύπρος έγινε ό,τι έγινε. Έγινε ένα κέντρο, ένα οικονομικό της περιοχής. Μετά ξαναπήγατε Κύπρο, δεν είναι? Για να θέλω να στήσω μετά ένα ερώτημα. Έχετε ξαναπάει Κύπρο? Έχω ξαναπάει, αλλά με κάτι αποστολές κοινοβουλευτικές, σαν... Ουσιαστικά τη μεγάλη περίοδο μείνατε από το 82 με 88. Μπήκαν κάποιες βάσεις για τις σημερινές καλές ελληνορωσικές σχέσεις τότε? Ναι, και τότε φυσικά υπογράφηκαν μια σειρά συμφωνιών και έγιναν αλλαγές επισκέψεων και εκεί τότε δημιουργήθηκε μια βάση για τις σχέσεις που ισχύει μέχρι σήμερα και αναπτύσσεται με την χώρα αυτή. Έχετε κάποιο παράδειγμα να μας πείτε από πράγματα που δημιουργήθηκαν τότε και πιθανόν ισχύουν και σήμερα στην Κύπρο? Τώρα δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τις ονομασίες των συμφωνιών, αλλά συμφωνίες προξενική σύμβαση για την οικονομική συνεργασία, δημιουργία μεικτής επιτροπής που συνδυάζει κάθε δύο χρόνια μέχρι σήμερα και άλλων και άλλων. Α, και δουλεύει μέχρι σήμερα η μεικτή επιτροπή, η οποία ξεκίνησε τότε? Ναι, φυσικά, όπως και με την Ελλάδα, έτσι και με την Κύπρο. Ουσιαστικά, Κύπρο όμως έφερε πολλά αποτελέσματα, δηλαδή οι σχέσεις Κύπρου και Ρωσίας είναι πολύ πιο καλές από την ελληνικές με τη Ρωσία. Ίσως έχουν βαθμό ανεξαρτησίας παραπάνω οι Κύπροι? Ναι, δεν μπορώ να πω από αυτήν την άποψη με σιγουρία. Αλλά η Κύπρος έχει μια ιδιαίτερη θέση και ιδιαίτερες δυνατότητες. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα εννοώ αυτό τον θεσμό των offshore, που δεν έχει η Ελλάδα, για παράδειγμα, και άλλες χώρες. Και έγινε κέντρο offshore που το χρησιμοποιούσαν πολύ έντομα οι νέοι μας άνθρωποι του business, επιχειρηματίες. Κατανοητό. Ναι. Κατανοητό. Επομένως, γίναν κάποιες επιτροπές τότε, διακρατικές, οι οποίες ξεκίνησαν να λειτουργούν τότε και συνεχίζουν μέχρι σήμερα. Ναι. Και όσο περνάει ο καιρός, με βάση και τα δεδομένα των σχέσεων, η λειτουργία τους γίνεται όλο και καλύτερη. Κοιτάξτε, με περισσότερες κόσμες του κόσμου, εμείς έχουμε τέτοιες επιτροπές, μεικτές επιτροπές, που κανονικά συνεδριάζουν κάθε δύο χρόνια. Και με τις βαλκανικές χώρες και με άλλες χώρες της Ευρώπης, Αφρικής, Ασίας. Είναι ένας θεσμός κανονικός, τακτικός. Είναι μια μεικτή διακυβερνητική επιτροπή που συνήθως έχουν δύο συμπροέδρους, συνήθως στο βαθμό υπουργού, καμιά φορά και αντιπροέδρου κυβέρνησης, και εκεί εκπροσωπεύοντας τις υποεπιτροπές υπάρχουν εκεί, που υπεύθυνοι για
όλους τους τομείς των διμερών σχέσεων, από την οικονομία μέχρι κάπου τον όμως πολιτισμό. Αυτές οι διακρατικές επιτροπές λειτουργούν καλύτερα και κάπου λιγότερο καλύτερα. Ναι, αυτό εξαρτάται από επίπεδο των σχέσεων, από το ενδιαφέρον που υπάρχει για την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων. Για παράδειγμα, με την Ελλάδα μια τακτική συνάντηση της Μεικτής Επιτροπής θα γίνει αρχές Νοεμβρίου τώρα στην Αθήνα. Μάλιστα. Εμείς περιμένουμε να γίνει αυτή η συνάντηση, προφανώς του κύριου Σοκολόβ και του κύριου Μάρδα. Αυτή ναι, είναι, αυτοί είναι συμπρόεδροι. Ναι. Και συμπρόεδροι. Νωρίτερα το καλοκαίρι έγινε συνάντηση των συμπροέδρων τότε στην Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Που συζήτησαν την ατζέντα και τώρα θα συζητήσουν με βάση αυτά που αποφάσισαν. Αυτά που δούλεψαν με βάση την ατζέντα. Ναι, ναι. Και, και θα μιλήσουν για την πρόοδο που υπάρχει. Για την πρόοδο, για τις δυνατότητες, για τα κοινά σχέδια. Ναι. Έμεινα λίγο στην περίοδο εκείνη που ήσασταν στην Κύπρο, γιατί άκουσα ότι εκείνο τον καιρό δημιουργήθηκαν πολύ καλές διπλωματικές και ανθρώπινες σχέσεις σε επίπεδο Ρωσίας-Ελλάδας και σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας. Γι' αυτό έμεινε και ήθελα να μάθω κάποια πράγματα, αλλά η σεμνότητα σας φαίνεται δεν σας αφήνει να μας τα πείτε. Κοιτάξτε, η ρίζα των καλών σχέσεων, θα είπα, της Σοβιετικής Ένωσης και της σημερινής Ρωσίας με την Κύπρο, ότι από την αρχή του Κυπριακού εμείς πήραμε μια θέση αρχής της υποστήριξης της δίκαιης λύσης προς όφελος και των δύο κοινοτήτων και με συνέπεια εμείς προωθούσαμε αυτήν την γραμμή. Και την υποστηρίξατε και σαν διπλωματικά στελέχη στη συνέχεια. Ναι, φυσικά. Και στα Ηνωμένα Έθνη, ιδιαίτερως θυμάστε τους ψήφους μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας υπέρ της δίκαιης λύσης και υπέρ της νόμιμης κυβέρνησης της Κύπρου.
1991, δύσκολα χρόνια για τη Ρωσία, δύσκολα χρόνια στη Ρωσία. Εσείς είστε εκεί. Σε ποιο τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών? Και πάλι στο τμήμα Ελλάδας-Κύπρου, διεύθυνση Βαλκανίων, να πούμε. Μάλιστα. 1991 ήρθε στην Ελλάδα. Ναι, ήρθε στην Ελλάδα, ναι, και ήμουν μέχρι 1996 εγώ στην Αθήνα. Ναι. Πέντε χρόνια. Θυμάστε κάτι από εκείνη την περίοδο? Και εκείνη η περίοδο είναι ιδιαίτερη. Εκείνη η περίοδο ήταν περίοδος πολύ κρίσιμος για την χώρα μας, για την Σοβιετική Ένωση και μετά για την Ρωσική, αφού τότε γινόταν όλη αυτή η αλλαγή στη Ρωσία, μετάβαση από την οικονομία του σοσιαλισμού προς την καπιταλιστική οικονομία, μέσα από το στάδιο του άγριου καπιταλισμού και με όλες τις συνέπειες. Και εμείς τότε έπρεπε να προσαρμοστούμε στη νέα κατάσταση, στη νέα ηγεσία, στις νέες οδηγίες και στις νέες προτεραιότητες και να διαμορφώσουμε τις σχέσεις δημιουργίες τώρα πια της Ελλάδας με την καινούργια Ρωσία. Αυτό ήταν το έργο μας, αρκετά δύσκολο, ακόμα και ψυχολογικά, αλλά πιστεύω εγώ ότι χάρη στην επαγγελματικότητα του προσωπικού μας και κυρίως το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, τα καταφέραμε και στρώσαμε τις σχέσεις μας και στο σωστό δρόμο. Ποιες ήταν οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίσατε τότε? Ποια ήταν τα δυσκολότερα πράγματα που έπρεπε να λύσετε την περίοδο 1996? Τότε καταλαβαίνετε ότι δημιουργήθηκε νέα κατάσταση στη Μόσχα, στο καινούργιο Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας. Έγιναν αλλαγές στα στελέχη, διευθυντές διευθύνσεων, υφυπουργοί εξωτερικών, οι οποίοι μερικοί ήρθαν απ' έξω, να πούμε, εκτός
από εκτός του συστήματος παραδοσιακού και όλοι εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε στην καινούργια κατάσταση. Αλλά τελικά επικράτησε κοινή λογική και ξαναοργανώθηκε η δουλειά του Υπουργείου Εξωτερικών και καινούργιοι στόχοι που καινούργιες προτεραιότητες επιτεύχθηκαν με βάση τις παλιές εμπειρίες και κατάρτιση που είχε το προσωπικό. Αυτό έγινε, ναι. Προσαρμοστήκαμε εμείς. Ήταν καιρός προσαρμογής δηλαδή. Προσαρμογής και συντήρησης κάποιων πραγμάτων. Ναι, συντήρησης. Ναι, αφού τότε έγιναν κάτι αναδιοργανώσεις στο Υπουργείο, όπως συνήθως σε τέτοιες συνθήκες γίνεται, αλλά τελικά εμείς ήρθαμε στην πιο λογική και παραδοσιακή οργάνωση. Να σας πω, έχω παρατηρήσει ότι όσες αναδιοργανώσεις και γινόταν στο Υπουργείο μας, δηλαδή της οργάνωσης, πάντα ερχόμασταν προς την οργάνωση που υπήρχε πριν από την Οκτωβριανή Επανάσταση στην Αυτοκρατορική Ρωσία. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι ήταν καλά οργανωμένη η Ρωσική Αυτοκρατορία. Αυτό σημαίνει, ναι, ναι, φυσικά. Είχε δομές. Αφού δεν δημιουργήθηκε το τότε Υπουργείο Εξωτερικών σε μια στιγμή. Ήταν αποτέλεσμα κάποιες εμπειριών και συμπερασμάτων και αναγκών. Αφού μερικά πράγματα που υπαγορεύει η γεωγραφία παραμένουν. Βεβαίως. Δεν μπορείς. Και η ιστορία ενός λαού είναι πάρα πολύ σημαντική. Και οι δομές ενός λαού είναι σημαντικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, και οι διοικητικές δομές λόγω της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, και η ιστορία ενός λαού είναι σημαντική, και νομίζω στη Ρωσία τη σέβεστε. Σήμερα η σημερινή ηγεσία τη σέβεται παραπάνω από ποτέ. Ναι. Δηλαδή με το ίδιο δέος και το ίδιο σεβασμό προσεγγίζει τον Στάλιν, με το ίδιο σεβασμό προσεγγίζει και τον Όσιο πλέον Νικόλαο. Ναι, να σας πω για την ιστορία, όχι για την προσωπικότητα. Παίζει μεγάλο ρόλο να υπάρχει αυτή η συνέχεια. Αυτή να ξέρουμε και να ακολουθούμε τα καλά παραδείγματα και του καιρού της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και της περίοδου της Σοβιετικής Ένωσης. Εμείς είχαμε μια πλειάδα λαμπρών διπλωματών και που επιράσπιζαν τα συμφέροντα της χώρας τους με γνώση και με δεξιοτεχνία. Και για μένα προσωπικά, σαν γενικός πρόξενος της Ρωσίας στην Ελλάδα, έχω σαν παράδειγμα και τους προξένους μας της περίοδου της Ρωσικής Αυτοκρατορίας που υπηρέτησαν εδώ στην Θεσσαλονίκη, που είναι δείγματα της ψηλής επαναγγελματικής κατάρτισης και του πατριωτισμού. Και είχαμε ταυτόχρονα και στοχαστές διπλωμάτες. Ναι, φυσικά. Όπως στην Ελλάδα είχαμε στοχαστή διπλωμάτη, τον Σεφέρη. Ναι, ο Λιόντιεφ είναι στοχαστής, ήταν γενικός πρόξενος για μερικά χρόνια εδώ στην Θεσσαλονίκη και άλλοι. Κοιτάξτε, όταν διαβάζεις μια αναφορά του Γενικού Προξενείου ή της Πρεσβείας της Ρωσικής Αυτοκρατορίας προς την Αγία Πετρούπολη, εκεί είχαμε την πρωτεύουσα, διαβάζεις αυτήν σαν λογοτεχνικό έργο. Καθόλου δεν έγραφαν τηλεγραφικά. Ήταν πράγματι πάντα ένα διήγημα με εντυπώσεις, αισθήματα, και έτσι ήταν τότε ο τρόπος που λειτουργούσε η διπλωματία. Όχι μόνο ρωσική, ήταν γενικός της Ευρώπης. Πώς αλλιώς να περιγράψεις όχι μόνο τη θέση, αλλά να δείξεις και τη φύση, αν δεν μιλήσεις συνολικά.
Γιατί ναι, για τις ανθρώπινες σχέσεις η φύση είναι χίλιες ανθρώπινες σχέσεις και πρέπει να μιλήσει για αυτές. Ναι, εκεί τότε οι άνθρωποι έβλεπαν την κατάσταση πιο, να πούμε, σε πιο μεγάλες λεπτομέρειες και σε πιο μεγάλες πτυχές. Mm-hmm. Όχι μόνο οικονομία και πολιτική, ναι, και να πούμε στρατιωτικά θέματα και συμφέροντα τέτοια, αλλά και γενική κατάσταση, mm-hmm, οι δημορφίες της φύσης, της οικονομίας, της καθημερινής ζωής των ανθρώπων. Και δεν είναι τυχαίο ότι, να πούμε, ο γενικός πρόξενος μας στην Θεσσαλονίκη, ο κύριος Γιάστριμποφ, που πολλά χρόνια πριν από την Θεσσαλονίκη υπηρετούσε στην Σερβία, έγραψε ακόμα ένα δοκίμιο που περιέγραφε την ζωή των λαών των Βαλκανίων γενικώς. Mm-hmm. Και μέχρι σήμερα παρουσιάζει μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον. Πόσο καιρό καθίσατε από το 1991 και μετά στην Ελλάδα, μέχρι πότε, 96? Μέχρι το 96 επέστρεψα εγώ στην Μόσχα, στο Υπουργείο Εξωτερικών, έγινα υποδιευθυντής της δικής μας Βαλκανικής Διεύθυνσης και έφυγα το 2000 για την Αθήνα και έγινα νούμερο 2, Minister Counselor, επιτετραμένος και μέχρι το 2004. Και από το 2004 και μετά? Από το 2004 μέχρι το 2009 ξανά υποδιευθυντής στην διεύθυνσή μας, mm-hmm, και το Νοέμβριο το 2009 ήρθε στην Θεσσαλονίκη σαν τελευταίο μου πόστο πριν από την... Μια ζωή Ελλάδα. Μια ζωή Ρωσία-Ελλάδα. Ρωσία-Ελλάδα-Κύπρος. Ναι. Πώς φτάνεστε? Και άλλες βαλκανικές, που επισκέφθηκα από τη Μόσχα με αποστολές, ναι, και άλλες βαλκανικές. Έμφαση είναι σχέση σε Ρωσία-Ελλάδα-Κύπρος. Ναι. Ελλάδα-Κύπρος είναι αδελφές χώρες. Ναι, έτσι μπορούμε να πούμε. Από το 1958 μέχρι σήμερα, mm-hmm, έχω σχέση με την Ελλάδα και με την Κύπρο. Λόγω του πατέρα. Λόγω του πατέρα και αργότερα. Τι ήταν αυτό που ήταν η κυριότερη αποστολή του πατέρα σας το 58-63 νομίζω ήταν. Ήταν διπλωματικός υπάλληλος στην πρεσβεία μας στην Αθήνα, κανονική διπλωματική δουλειά, αλλά εντωμεταξύ ένα θέμα μελέτησε αυτός, είναι στρατιωτικά νεκροταφεία, uh-huh, σοβιετικά και ρωσικά στην Ελλάδα. Uh-huh. Και μελέτησε πολύ σοβαρά και σε βάθος το θέμα αυτό. Τα βρήκε. Τα βρήκε και τα, να πούμε, αναστήλωσε και ανάδειξε. Τότε, για παράδειγμα, τότε έβαλαν και ένα μνημείο από την Σοβιετική Ένωση στα σφακτήρια στο Ναβαρίνο, uh-huh, εκεί, στο νησάκι. Βρήκε... Για τη ναυμαχία του Ναβαρίνου. Ναυμαχία του Ναβαρίνου, ναι. Και βρήκε τους τάφους των Ρώσων στρατιωτών της περίοδου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου πάνω από τα Χανιά, στα βουνά. Μεταφέρθηκαν τα οστά στο Δημοτικό Νεκροταφείο των Χανίων και υπάρχει ένα μνημείο στους 33 Ρώσους Σοβιετικούς στρατιώτες που ήταν μέλη της Ελληνικής Αντίστασης. Και άφησα και κάτι συγγράμματα που εγώ μπορώ να πω κατά τύχη βρήκα στην Αθήνα που έφτασα εκεί το 2000, που περιέγραφα και άλλους τάφους στρατιωτικούς. Και εγώ στην Ελλάδα και εγώ προσπάθησα να συνεχίσω το έργο αυτό και χάρη στην υποστήριξη που έχω από τους συνεργάτες και από τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την ιστορία των ελληνορωσικών σχέσεων, έγινε ανακαίνιση, αναστήλωση, ανάδειξη και τέτοιων τάφων στην Βόρεια Ελλάδα. Αισθάνεστε ότι ολοκληρώθηκε το έργο του πατέρα σας με εσάς, δηλαδή το ολοκληρώσετε, γιατί πολλοί λένε ότι το έχετε ξεπεράσει κιόλας, ότι έχετε κάνει και παραπάνω. Ναι, αν παίρνουμε την λίστα του πατέρα,
και έκανα και λίγο παραπάνω. Μας θυμίζετε ποια είναι? Είναι στο Μισόβουνο, Κοζάνης, που είναι τάφος των τριών Ρώσων Σοβιετικών στρατιωτών, μελών της ελληνικής αντίστασης. Και το μεμόριο στους Ρώσους στρατιώτες στην Αλεξανδρούπολη της περίοδου του Ρώσο-Τουρκικού πολέμου, που κυδεύθηκαν εκεί 30 στρατιώτες μας, που νωρίτερα απολευθέρωσαν την πόλη αυτή το 1878. Έχετε και άλλα, έχετε και στην Πεντάλοφο, υπάρχουν και στη Λίμνο. Πεντάλοφος ήταν από την λίστα του πατέρα, Λίμνος από την λίστα του πατέρα. Μάλιστα έγραφε εκεί στη λίστα αυτή ότι υπάρχουν τάφοι των Ρώσων αυτών στην Λίμνο. Έγραφε και για τα ορλοφικά δηλαδή. Εγώ δεν ήξερα τι σημαίνει αυτό. Μετά βρήκα ότι πρόκειται για τα ορλοφικά και για την πόλη Μούδρος. Εκεί υπάρχουν οι τάφοι αυτοί. Βρήκαμε 70 ονόματα των δικών μας ναυτών και στρατιωτών που σκοτώθηκαν το 1770 κατά της εθροπραξίας με τις Οθωμανικές δυνάμεις. Και βάλαμε ένα μνημείο με ονόματα αυτά στον Μούδρο, κοντά στον ναό καθεδρικό εκεί. Αλλά εγώ δεν έγραψα αυτός, δεν ξέρω, ίσως για κάποιους λόγους, αφού επικρατούσε άλλη εποχή, δεν έγραψε για τους τάφους των Ρώσων προσφύγων, των Λευκών, που ήρθαν στην Λίμνο μετά από τον εμφύλιο πόλεμο στην 22.000 άνθρωποι νομίζω είχαν έρθει. Ναι, μέχρι 25 άνθρωποι, πολίτες και κυρίως στρατιωτικοί, κοζάκοι, που στην περιοχή του κόλπου του Μούδρου, εκεί γύρω-γύρω ήταν κατασκηνώσεις, στρατόπεδα που τους κρατούσαν. Άλλη μια λέξη δεν βρίσκω, κρατούσαν οι Γάλλοι. Για ένα χρόνο, από το 20-21. Μάλιστα. Κύριε Γενικέ, ένα ερώτημα περισσότερο ανθρώπινο. Υπάρχει συνέχεια στο επάγγελμα του πατέρα με το επάγγελμα του γιου, στο επάγγελμα του Ανατόλη με το επάγγελμα του Αλεξέη Ποπόβ. Υπάρχει. Υπάρχει συνέχεια. Αυτή η συνέχεια πού είναι πιο χρήσιμη και ωφέλιμη, στην ψυχή ή στο καθήκον ή και στα δύο? Ναι, θα είπα και στα δύο. Όταν έχεις ένα τέτοιο παράδειγμα, αυτό διευκολύνει το έργο σου και την δουλειά σου. Προσπαθείς να είσαι άξιος αυτής του πατέρα και να συμβουλεύομαι ακόμα με αυτόν ψυχο. Ναι. Τι θα έκανε αυτό σε τέτοια περίπτωση, στην άλλη περίπτωση, και αυτό βοηθάει πολύ. Μεγάλη κληρονομιά. Ναι, μεγάλη κληρονομιά. Επίσης, η σύζυγός είναι διπλωμάτης, ήταν όλα αυτά τα χρόνια μαζί. Ναι, μαζί όλα αυτά τα χρόνια, είναι διοικητικός στέλεγχος του Υπουργείου Εξωτερικών με υπηρεσία 2 χρόνια μεγαλύτερη από μένα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό που λένε οικογένεια και διπλωματία δεν πάνε μαζί, καμιά φορά δεν είναι τόσο αλήθεια. Εσείς το αποδείξατε διαφορετικά. Ξέρετε, η δική μου περίπτωση της δικής μου καριέρας και ζωής δεν είναι και τόσο πρωτότυπη στο Υπουργείο μας. Υπάρχουν αρκετοί διπλωμάτες της δεύτερης γενιάς στο Υπουργείο μας που ειδικεύονται σε διάφορες χώρες. Μαζί μου σπούδασαν παιδιά που έμαθαν αραβικά και εργάζονται τώρα, είναι πρέσβες, γενικοί πρόξενοι στις αραβικές χώρες, υφυπουργοί, οι οποίοι και αυτές είναι, κατάγονται από τις διπλωματικές οικογένειες και οι γονείς τους ήξεραν τις γλώσσες αυτές. Και άλλοι τέτοιοι υπάρχουν που
ασχολούνται με την Ινδία, με την Ιαπωνία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Αυτό είναι το να θέλεις διπλωμάτες οι οποίοι είναι και η οικογένεια μαζί, είναι περισσότερο φιλοσοφία του Υπουργείου Εξωτερικών, μάλλον. Για να το έχετε αποδεχθεί και να έχει γίνει πραγματικότητα, δεν πρέπει να είναι μακριά από τη φιλοσοφία του Υπουργείου σας. Ναι, φυσικά, ξέρετε, πρέπει να υπάρχει συνδυασμός και οι άνθρωποι που είναι, να υπάρχουν και άνθρωποι και συνεργάτες που αντιπροσωπεύουν την συνέχιση της παράδοσης και να υπάρχει και καινούργιο αίμα, αφού πολλοί ταλαντούχοι έρχονται από τα άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, από το Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ, για παράδειγμα, και εκεί μαθαίνουν ξένα γλώσσα. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουνα υποδιευθυντής στην διεύθυνσή μας, εγώ βοήθησα σε αρκετά παιδιά με την βουλγαρική, ρουμάνικη γλώσσα και άλλες γλώσσες από το Λομονόσοφ να έρθουν στο Υπουργείο μας και τώρα είναι αξιόλογα στελέχη και κάνουν μια καλή καριέρα. Μάλιστα. Η Ελλάδα ήταν ένας προορισμός για τον Αλεξέη Ανατολίτη Ποπόβ. Εδώ, από ό,τι φαίνεται, παίρνει σύνταξη ως Γενικός Πρόξενος Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Θεσσαλονίκη. Οι σχέσεις λένε για τη Θεσσαλονίκη, λένε πάρα πολύ στη Θεσσαλονίκη, ότι συντελέσατε καταλυτικά στο να γίνουν καλύτερες για τη Βόρεια Ελλάδα και για την Ρωσική Ομοσπονδία, περισσότερο στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί είχατε την δυναμική. Φυσικά, συμβάλατε και σε όλη την Ελλάδα. Η αρμοδιότητά σας ήταν η Βόρεια Ελλάδα και τα πήγατε αρκετά καλά, λένε κάποιοι. Και νομίζω ότι λένε αλήθεια. Κάτι όμως λείπει. Τι είναι αυτό που λείπει και σε μια χώρα όπου οι περισσότεροι Έλληνες είναι φιλορώσοι και μάλιστα είναι η δεύτερη φιλορώσοι παγκοσμίως, η πρώτη Ευρωπαίοι φιλορώσοι και δεν γίνονται τόσο πιο αποδοτικές, πιο στενές σχέσεις. Ναι, είναι ένα μεγάλο θέμα που πρέπει να εξεταστεί σε βάθος χρόνου. Αλλά να σας πω, όταν ήρθα εδώ πριν σχεδόν 7 χρόνια, εγώ κατάλαβα ότι περνάει και η Ελλάδα και η δική μας χώρα δύσκολα χρόνια οικονομικά και μάλλον δεν θα μπορούσαμε εμείς να έχουμε άμεσα και μεγάλα αποτελέσματα στις οικονομικές μας σχέσεις. Γι' αυτό εγώ επικεντρώθηκα στα πράγματα που θεωρούσα ότι κάτι θετικό και δυνατό. Και έτσι ο πρώτος στόχος ήταν η καλύτερη γνωριμία εδώ του κόσμου της Βόρειας Ελλάδας με την σημερινή Ρωσία, με όλες τις πτυχές της ζωής της σημερινής Ρωσίας. Το δεύτερο, χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν για την ανάπτυξη των σχέσεων σε διάφορους τομείς, δημιουργία συνθήκων για κάτι καινούριο και θετικό στην ανάπτυξη αυτών των σχέσεων και δημιουργία δεσμών μεταξύ των αντίστοιχων ομάδων ή στρωμάτων των δύο λαών μεταξύ του εμπορικού κόσμου, πολιτιστικού κόσμου, στο επίπεδο των συμπατριωτών, που όταν θα τελικά και ελπίζουμε θα πάρθουν κάτι αποφάσεις από τις κυβερνήσεις μας να προωθήσουμε κάτι μεγάλα στάδια και έργα, αυτή η κατάσταση που δημιουργήθηκε να διευκολύνει αυτήν την διαδικασία. Από ό,τι καταλαβαίνω λοιπόν, λέτε ότι εδώ πέρα υπάρχουν πολιτιστικοί, θρησκευτικοί, κοινωνικοί πυρήνες οι οποίοι είναι έτοιμοι να λειτουργήσουν όταν θα υπάρξουν μερικά σχέδια και να γίνει μια πολύ καλύτερη σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας. Το έδαφος υπάρχει. Είναι σπαρμένο, είναι ορμόνο και σπαρμένο. Ναι, περιμένει νερό, σπορά, βροχή. Ναι, βροχή. Σπορά ή βροχή. Κάπου σπορά, κάπου βροχή. Και χωρίς βροχή δεν γίνεται. Μάλιστα, και χωρίς βροχή. Και χωρίς βροχή δεν γίνεται όντως. Κύριε Γενικέ,
όσον αφορά τα οικονομικά και στα οικονομικά έχετε δράσει. Εγώ ξέρω πάρα πολλές περιπτώσεις όπου μπορεί να μην έχετε πάρει τον επιχειρηματία να τον πάτε με το χέρι στην άλλη πλευρά ή να τον φέρετε την άλλη πλευρά στη δική μας. Έχουν γίνει πολλά πράγματα που οφείλονται σε εσάς. Και ότι αν δεν υπήρχε δική σας παρουσία δεν θα γινότανε. Άσχετα αν έχετε τη σεμνότητα και δεν το αναφέρετε, δεν ξέρω για ποιους λόγους. Είστε και δύο φορές επίτιμος δημότης. Επίτιμος δημότης της Αλεξανδρούπολης. Ναι, έχω την τιμή να είμαι επίτιμος δημότης της Αλεξανδρούπολης και της κοινότητας του Μεσοβούνου της Ιορδαίας. Όπου στην Αλεξανδρούπολη περιγράφουν ότι συντελέσατε και στα οικονομικά αποτελέσματα που σας κάνουν επίτιμο δημότη. Στην απόφαση ναι, υπάρχουν κάποιοι υπολογισμοί, αλλά χαίρομαι που υπάρχει και τέτοιο αποτέλεσμα για την πόλη. Αλλά κυρίως ήταν ανάδειξη της ιστορικής σχέσης με της Ρωσίας με την πόλη αυτή και δημιουργία σχέσης στο επίπεδο των Δήμων μεταξύ των δύο χωρών. Αλεξία Ανατολίδη, όταν κάποια κομμάτια της ζωής ενώνονται, όπως το θρησκευτικό, το κοινωνικό, το πολιτιστικό και όλα αυτά, δεν θα έρθει νομοτελειακά να δέσει και κάποιο άλλο, για παράδειγμα το οικονομικό. Όταν κάποια κομμάτια σε μια ανθρώπινη δομή είναι κοινά και ενώνονται και δείχνουν ότι έχουν σχέσεις, δεν θα κολλήσει και ένα τρίτο και ένα τέταρτο μετά. Λογικό δεν είναι? Ναι, είναι λογικό, αφού ξέρουμε υπάρχει νόμος, όταν η ποσότητα γίνεται ποιότητα. Και σε αυτήν την περίπτωση αυτό ισχύει και όταν υπάρχουν τόσο πολλές θετικές προϋποθέσεις και αυτό διευκολύνει να γίνει κάτι μεγάλη, αμοιβαίως ωφέλιμη δουλειά οικονομική μεταξύ των χωρών μας. Εσείς που τόσο δουλέψατε για τις ελληνορωσικές σχέσεις, και από την πλευρά της Ρωσίας, λογικά για τα συμφέροντα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αλλά έτσι όπως δουλέψατε, δουλέψατε και για τα συμφέροντα της Ελλάδας. Πώς βλέπετε τη σχέση στο μέλλον? Γνωρίζετε από κοντά, τις γνωρίσατε και σε επίπεδο Υπουργείου Εξωτερικών, γιατί οι θέσεις ήταν ανάλογες, και στην Κυπριακή Πρεσβεία και στην Ελληνική Πρεσβεία και τώρα στο Γενικό Προξενείο. Γνωρίζετε καλύτερα από πάρα πολλούς τις ελληνορωσικές σχέσεις. Το μέλλον πώς το φαντάζεστε? Το μέλλον φυσικά εμπνέει αισιοδοξία, αφού η βάση ιστορική θετική των διμερών σχέσεων υπάρχει και ενισχύθηκε παρά όλα τα γεγονότα τα τελευταία που ζει η Ευρώπη, η Ρωσία, σχέσεις Ρωσίας και Δύσης, Ρωσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η βάση υπάρχει και πιστεύω εγώ μόλις θα επικρατήσει στην Ευρώπη η κοινή λογική θα έχουμε μια έξαρση των διμερών σχέσεων, όχι μόνο με την Ελλάδα και με τις άλλες χώρες. Αφού αυτή η αντικειμενική ανάγκη ανάπτυξης των σχέσεων αυτών υπάρχει και οι οικονομικοί κύκλοι όλων των πλευρών ανυπομονούν πότε θα τελειώσει αυτή η παράλογη ιστορία με τις κυρώσεις και αντικυρώσεις. Κύριε Γενικέ, σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε και για τη χαρά που μας δώσατε να μας παραχωρήσετε αυτή τη συνέντευξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.